Μετά από την ανάλυση της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου που έκαναμε, αγαπητοί μου, στα καλοκαιρινά μας θέματα, ερχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού και της πρεσβείας του Αποστόλου Παύλου να αναλύσουμε την δευτέραν προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Η επιστολή αυτή, η δευτέρα, εγγράφει κατά τους ερμηνευτάς πολύ σύντομα μετά από την πρώτη, δηλαδή το 52 και αυτή μετά Χριστόν, εγγράφει από την Κόρινθο, ίσως λίγες εβδομάδες μετά από την αποστολή της πρώτης επιστολής. Φαίνεται ότι επήγε η επιστολή, επέστρεψε με έναν κομιστή, με επιστολή από τους Θεσσαλονικείς προς τον Παύλον εις απάντηση, αλλά και ταυτοχρόνως υπήρχε και ερώτησης επί διαφόρων θεμάτων, κυρίως βασικό θέμα για το πότε θα γίνει ή αν θα γίνει τώρα κοντά ή μήπως έχει γίνει, θα τα δούμε όταν θα φτάσουμε εκεί, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία, που δείχνει ότι το θέμα αυτό δεν τους το είχε πει ο Απόστολος Παύλος. Άρα μετά από την πρώτη επιστολή του δεν πήγε στην Θεσσαλονίκη, και έχουν την απορία αυτή, διότι ήδη σημειώθηκαν κάποιες όχι καλές καταστάσεις στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης, όχι εκ μέρους χριστιανών αλλά εκ μέρους θορυβοποιών, εκ μέρους, βλέπετε, αιρετικών. Όταν ο Λόγος του Θεού σπείρει το καλό το σπέρμα, πλάι ο διάβολος σπείρει τη δική του την βοτάνη, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, που είναι η αίρεση. Συνεπώς αυτό αναγκάζει τον Απόστολο τώρα να γράψει τη δευτέρα του επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς, διότι οι αιρετικοί αυτοί επλαστογράφουν και τα λόγια του, ακόμα και επιστολές. Δηλαδή έκαναν πλαστές επιστολές ότι δήθεν τις έγραψε ο Παύλος, με φυσικά αιρετικών περιεχόμενων. Γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος αναγκάζεται λίγο καιρό, σας είπα, 5 με 7 εβδομάδες υπολογίζουν οι ερμηνευτές, μετά από την αποστολή της πρώτης επιστολής, να στείλει και τη δευτέρα του επιστολή. Όλη η επιστολή έχει 3 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, με ένα προήμιο που είναι πανομοιότυπο με το της πρώτης επιστολής του, και εκεί δείχνει πάλι την κατάσταση της εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, ότι είναι εν διωγμό και ότι πρέπει να κάνουν υπομονή εκείνοι οι οποίοι στέκονται αντιτιθέμενοι, θα τιμωρηθούν από τον Θεό, διότι η κρίση, την ημέρα της κρίσεως, οι μεν Θεσσαλονικείς με την υπομονή τους θα δεχθούν τον έπαινον και την βασιλεία, οι δε εχθροί της εκκλησίας, εκείνοι οι οποίοι ταλαιπωρούν τους πιστούς, αυτούς τους αναμένει το αιώνιον πυρ. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το και κυριότατον, που είναι το θέμα ακριβώς για το οποίο στέλνει την επιστολή του ο Απόστολος, εκεί αναφέρεται η Δευτέρα του Χριστού, το θέμα περί της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Και επειδή, λέγει ο Απόστολος, μη σας ταράσουν εκείνοι που σας ταράσουν ότι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία είναι επιθύρες ή κατάλληλους αιρετικούς ότι έχει γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Θυμηθείτε των ημένεων και των φιλητών, σε μια άλλη περίπτωση, δεν είναι στην Θεσσαλονίκη, είναι αλλού, που έλεγαν αυτοί ότι η Ανάσταση των νεκρών είχε γίνει. Και βεβαίως δεν υπονοούσαν οντολογική Ανάσταση, εννοούσαν ηθική Ανάσταση. Και έτσι καταργούσαν το τεράστιο, πελώριο αυτό θέμα της πιστεώς μας περί της οντολογικής Αναστάσεως των νεκρών, τους οποίους αναγκάζεται ο Απόστολος Παύλος να δείξει και να αφορήσει.
και μάλιστα ένα βαρύ σημείο να τους παραδώσει, όπως λέγει, εις τον σατανάν, για να μάθουν να μην βλασφημούν. Έτσι λοιπόν υπήρχαν όλες αυτές οι καταστάσεις, οι αιρετικές προϊόντα του διαβόλου, για να θολώσει τα νερά γύρω από το θέμα της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Και με την ευκαιρία ο Απόστολος Παύλος λέγει, εάν δεν γίνει πρώτα η αποστασία και δεν έλθει ο Αντίχριστος, ο Χριστός δεν θα έλθει. Συνεπώς, κυρίως στο δεύτερο κεφάλαιο ομιλεί περί του Αντιχρίστου με λεπτομέρειες και σημεία τα οποία μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Αυτό μπορούμε να υπούμε ότι αποτελεί το κυριότατον σημείο της επιστολής. Και τέλος, το τρίτο κεφάλαιο περιέχει προτροπές, όπως ακριβώς και το τελευταίο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής περιείχε προτροπές προς τους Θεσσαλονικείς. Αυτά τα λίγα σαν μια μικρή εισαγωγή εις την δευτέραν προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Και έρχομεθα τώρα, αγαπητοί, να ειδούμε το ιερόν κείμενο. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων, εν Θεό Πατρί ημών και Κυρίω Ιησού Χριστό, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι το ίδιο προήμιον, όπως σας εξήγησα, με το προήμιον της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής. Δηλαδή, εγώ ο Παύλος και οι συνεργάτες μου, ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος, αποτινόμεθα προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, εν Θεό Πατρί ημών και Κυρίω Ιησού Χριστό, χάρις ημίν, χάρις εσάς και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι ο γνωστός επιστολικός τύπος που διατηρεί ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του. Δεν θα τον αναλύσουμε, επειδή έχει αναλυθεί στην πρώτη επιστολή. Εκείνο μόνο που σημειώνω είναι ότι η χάρις και η ειρήνη από Θεού Πατρός ημών, από τον Θεόν Πατέρα μας και από τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν. Δηλαδή, η χάρις και η ειρήνη έρχεται από τα δύο αυτά πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ή, κατάλληλους ερμηνευτές, η χάρις και η ειρήνη από Θεού Πατρός ημών, συγγνώμη, ναι, και Κυρίου Ιησού Χριστού, λίγο πιο κάτω, για να μην επανέλθω, γι' αυτό θα σας το πω, δεν έχει το Πατρός, έχει το Θεού, λίγο πιο κάτω, για να μην επανέλθω. Και λέει, από Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ή υπονοείται ο Θεός Πατήρ, ή ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός, ο οποίος Θεός έγινε άνθρωπος και ήλθε ακριβώς για τη δική μας τη σωτηρία. Μόνο αυτά σημειώνω στο προήμιον, επειδή σας είπα την ανάλυση του την έχουμε κάνει στην πρώτη επιστολή. Και έρχομαι στο κύριο θέμα. Φυσικά το κύριο θέμα, όπως πάντα σε κάθε επιστολή, αναφέρεται σε κάποιες ευχαριστίες, σε κάποια εγκόμια ή ακόμη και σε κάποιες επιπλήξεις μπορεί να συμβεί να είναι. Ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε περί ημών, αδελφοί, καθώς άξιον εστίν ότι υπεραυξάνει η πίστης ημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Και εκεί επενούσε και εδώ επενεί. Αλλά εκεί, στην πρώτη επιστολή του,
έχει την ευκαιρία, είναι και λίγο μεγαλύτερα, είναι 5 κεφάλαια, να εκφράσει ο Απόστολος Παύλος έναν πλούσιον συναισθηματικών κόσμων. Σε αυτή την επιστολή περιορίζει τον συναισθηματικό του κόσμο και μόνο απλώς σημειώνει κάτι που για αυτούς είναι ένας έπαινος. Οφείλουμε, λέγει, να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε για σας αδελφοί, όπως είναι άξιο να τον ευχαριστεί κανείς, γιατί υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη σας του ενός προς τον άλλον. Εκείνο το ευχαριστήν οφείλομεν καθώς άξιον εστίν. Είναι ένα σημείο που ο Απόστολος Παύλος συχνά αναφέρει στις επιστολές του. Ο Παύλος δεν είναι ο θεωρητικός, δεν είναι ο θεολόγος μόνο, δεν είναι εκείνος ο οποίος στέκεται υψηπέτης της θεολογίας, αλλά είναι και ο άνθρωπος με την τρυφερή καρδιά. Δεν ξεχνάει ποτέ τη μεγάλη ευγνωμοσύνη που οφείλει στον Θεό, διότι υπήρξε διώκτης της Εκκλησίας και αναλογίζεται από τι τον έβγαλε ο Χριστός και πού τον οδήγησε. Όχι μόνο απλώς τον έβγαλε από την άρνηση, αλλά και τον έκανε εκλεκτό του Απόστολο. Αυτό δεν το ξεχνά. Και μέσα στην καρδιά του Αποστόλου Παύλου υπάρχει ενδυμούσα η ευγνωμοσύνη. Ο Αποστόλος Παύλος πάντοτε ευγνωμονεί τον Θεό. Δεν μπορεί πουθενά να σταθεί χωρίς να αισθάνεται αυτήν την ευχαριστία, την ευγνωμοσύνη στο Θεό. Γι' αυτό λέγει ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε. Οφείλομεν πάντοτε, λέγει, να οφείλομεν πάντοτε να ευχαριστούμε τον Θεό. Είδατε, οφείλομεν, είναι οφειλή. Γιατί? Διότι όταν είμαι σε θέση να γνωρίζω το Θεό, αυτό σημαίνει ότι οφείλω τον ευχαριστώ. Διότι οι γνώσεις του Θεού δεν είναι τυχαίο πράγμα. Αλλά και λέγει στη συνέχεια, καθώς άξιον εστίν, το οποίο είναι άξιον, δηλαδή αξίζει, έτσι πρέπει να είναι. Όχι απλώς εμείς οφείλουμε, αλλά αξίζει, έτσι είναι, ότι ο Θεός πρέπει παντού και πάντοτε να δοξάζεται. Και μια περασμένη φορά το λέγαμε αυτό για το θέμα της ευγνωμοσύνης, της ευχαριστίας. Την περασμένη φορά, που είναι στην πρώτη επιστολή, που λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος «εν παντί ευχαριστείτε». Δεν θα μείνω περισσότερο, γιατί εκεί είπαμε αρκετά. Μόνο υπενθυμίζω, αγαπητοί, ότι πράγματι πρέπει να είμεθα ευγνώμονες εις τον Θεό. Ο καθένας ας θυμηθεί την προσωπική του ιστορία. Εάν ήταν μακριά από το Θεό και επέστρεψε, για να είναι τώρα εδώ και να ακούει λόγο Θεού, έχει επιστρέψει ή είναι στο δρόμο της επιστροφής. Οφείλει ευγνωμοσύνη στο Θεό. Εάν πάλι δεν απεμακρύνθη ποτέ από τον Θεό, αλλά εξ απαλών ήχων, απονήπιο, γνωρίζει το Θεό και δεν έχει κανένα διάλειμμα απομακρύνσεως από το Θεό, πάλι οφείλει ευγνωμοσύνη. Γιατί η χάρις του Θεού τον συνεκράτησε και τον έχει κοντά του. Οφείλουμε λοιπόν να ευγνωμονούμε τον Θεό. Αρκεί να θυμηθούμε την ιστορία μας, την προσωπική, και τις ευεργεσίες που μας έχει δώσει ο Θεός, τόσο σε όλο τον κόσμο όσο και προσωπικές. Γιατί όμως ευχαριστεί τον Θεό ο Απόστολος Παύλος με αντικείμενο τους αδελφούς χριστιανούς της Θεσσαλονίκης? Διότι σε αυτούς υπεραυξάνει η πίστης. Κοιτάξτε τι λέγει. Δεν λέγει αυξάνει, λέγει υπεραυξάνει. Αυτό το υπεραυξάνει δείχνει
ότι οι Θεσσαλονικοί σε δέχτησαν μόλι τους στην καρδιά το Ευαγγέλιο. Είναι ακριβώς η κατάσταση του πιστού που γνωρίζει το Χριστό και δίδεται εξ ολοκλήρου. Εδώ όμως πρέπει κάτι να πούμε. Φυσικά ο Παύλος βλέπει αυτό που βλέπει στους Θεσσαλονικείς. Ξέρετε, ο Απόστολος Παύλος δεν κολακεύει. Ο Απόστολος Παύλος μόνο επαινεί όταν βλέπει την πραγματικότητα σωστή. Δεν κολακεύει ποτέ. Ούτε τους συνεργάτες του όταν θα γράψει εγκόμια για αυτούς, παρά μόνο όταν τους αξίζει. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος παραγνωρίζει τις προσφορές των άλλων, αλλά και δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπερεκτιμά αυτό που είναι ο άλλος. Ωστόσο βλέπει τους Θεσσαλονικείς να έχουν μια υπεράυξουσαν πίστη. Εάν ο Απόστολος Παύλος ζούσε ύστερα από αρκετά χρόνια ή επιτέλους στην εποχή μας, ύστερα από 2000 χρόνια, και έβλεπε τους σημερινούς Θεσσαλονικείς, άρα γιατί θα έπρεπε να έλεγε? Θα έλεγε ότι υπεραυξάνει η πίστη τους. Δεν ενδιαφέρει το θέμα αν είναι οι Θεσσαλονικοί ή δεν είναι. Κάθε ένας είναι ένας Θεσσαλονικές. Καθένας που διαβάζει την επιστολή προς Θεσσαλονικείς είναι ένας Θεσσαλονικές. Καθένας που διαβάζει την επιστολή προς Φιλιππησίους είναι ένας Φιλιππίσιος. Καθένας που διαβάζει την επιστολή προς τον Τιμόθεον είναι ένας Τιμόθεος. Και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι ότι στην αρχή, όταν κανείς γνωρίσει τον Χριστό, έχει, και φυσικά δεχθεί με την καρδιά του τον Χριστό, έχει αυτό που γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος: υπεράψουσαν πίστη. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι στη διατήρηση αυτής της υπεραυξούσης πίστεως. Μπορώ να την κρατήσω σταθερή? Όπως ακριβώς δεν είναι το θέμα να πλουτίσω, το θέμα είναι να διατηρήσω τον πλούτο. Ξέρετε ότι το να πλουτίσει κανείς δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να διατηρήσει τον πλούτο του είναι δύσκολο. Το να γνωρίσεις τον Χριστό και να δοθείς με την καρδιά σου δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το να διατηρήσεις όμως αυτή την πίστη είναι δύσκολο. Και ότι πρέπει να τη διατηρήσεις μέχρι τελευταία σου πνοή. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, αυτή η πίστη πρέπει να μείνει σε όλους μας σταθερή, όπως όταν γνωρίσαμε, πρωτογνωρίσαμε τον Χριστό, και πρέπει να μείνει σταθερή μέχρι που να πεθάνουμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε πίστη μέχρι το τέλος της ζωής μας? Μπορείτε να το βεβαιώσετε? Εγώ δεν μπορώ να το βεβαιώσω. Δεν μπορώ. Εάν έχει κανείς μία στοιχειώδη αυτογνωσία, δεν μπορεί να το βεβαιώσει. Ένα πράγμα μόνο μπορεί να πει: έχουμε την ελπίδα. Εάν ο Χριστός μας στηρίξει, θα στηριχθούμε. Και φυσικά θα μας στηρίξει ο Χριστός όταν έτσι σκεφτόμαστε, ότι δηλαδή δεν πρέπει η πίστη μας να είναι στερεωμένη σε μία αυτοπεποίθηση, αλλά σε μία αυτογνωσία. Ο Απόστολος Πέτρος είχε αυτοπεποίθηση και την έπαθε, αλλά μέσα σε λίγες ώρες στον Απόστολο Πέτρο αναποδογυρίστηκε η πεποίθηση και έγινε αυτογνωσία. Βγήκε έξω και έκλαψε πικρός ο Απόστολος Πέτρος όταν αντελήφθη ότι τρεις φορές είχε αρνηθεί τον Κύριον, που λίγες ώρες πιο μπροστά διαβεβαίωνε τον Κύριον ότι δεν θα τον αρνηθεί. Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ας έχουμε μόνο την ελπίδα ότι ο Θεός θα μας στηρίξει και την ταπείνωση ότι μπορούμε να χάσουμε την πίστη μας. Και όταν έχουμε την ταπείνωση ότι μπορούμε να χάσουμε την πίστη μας,
τότε έχουμε πολλές ελπίδες να την κρατήσουμε. Ενώ εκείνος που λέγει εγώ να χάσω την πίστη μου, ο δοκόν εστάνε βλεπέτο μη πέσει. Ο ίδιος Απόστολος βεβαιώνει αυτή την αλήθεια. Υπεραυξάνει λοιπόν η πίστη των Θεσσαλονικαίων, αλλά και πλεονάζει η αγάπη. Ωραία εδώ ρήματα, το υπεραυξάνει και το πλεονάζει. Σημαίνει ότι ξεχυλίζει η αγάπη. Και στο θέμα της αγάπης, αγαπητοί μου, κάποτε βρισκόμεθα σε μία ίσως συναισθηματική κατάσταση και η αγάπη μας να είναι κάπως πλεονάζουσα. Διατηρείται άραγε πάντοτε. Αν ο Κύριος λέγει ότι η αγάπη των πολλών θα έρθει καιρός που θα ψυγεί, θα παγώσει, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει κατά αντιστοιχία, όπως με την πίστη, και η αγάπη μπορεί να λιγοστέψει και λιμωνόμαστε. Εκείνο που τρέφει την αγάπη είναι η πίστη. Θα το πω άλλη μία φορά. Η πηγή της αγάπης είναι η πίστη. Η πίστη είναι το κεφαλάρι. Άπαξ και επίστευσα εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τότε θα έχω και την αγάπη και την ελπίδα. Αν μειωθεί η πίστη, θα μειωθεί και η αγάπη. Πάντως, εδώ δεν ομιλεί για την αγάπη απλώς, αλλά για τη φιλαδελφία. Και τη λέγει περιφραστικός. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους ομιλεί περί φιλαδελφίας. Αλλά εδώ ομιλεί για τη φιλαδελφία περιφραστικά. Ακούσατε το. Πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών, να μην προσβάλλει κανέναν, ενός εκάστου πάντων ημών, στον καθέναν από εσάς και σε όλους σας, εις αλλήλους μεταξύ σας. Δεν είπε το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, είπε αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Πρόκειται λοιπόν περί της φιλαδελφίας, για την οποία έχουμε μιλήσει άλλες φορές και δεν θα μείνω περισσότερο. Παρά μόνο ένα σημείο θα λιγάκι θα δείξω, είναι ότι η πίστη και η αγάπη αποτελούν τους δύο πόλους της πνευματικής ζωής. Ως να τους λέγει, όταν αναφέρεται στο θέμα της πίστης και της αγάπης, ότι η πνευματική σας ζωή πηγαίνει καλά. Μπορούμε να λέμε στους άλλους ότι η πνευματική του ζωή πηγαίνει καλά? Μήπως υπάρχει κάποιος κίνδυνος? Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος μιας υπερηφανίας. Αλλά δεν μπορούμε παρά τα αυτά να μην πούμε σε κάποιον ότι η πνευματική του ζωή δεν πηγαίνει καλά, ή να σιωπήσουμε. Θα πούμε η πνευματική ζωή καλά πηγαίνει, μόνο πρόσεχε την πνευματική σου ζωή. Λοιπόν, οι δύο πόλοι της πνευματικής ζωής είναι η πίστης και η αγάπη. Εκεί, ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους, σε αυτόν τον άξονα που στηρίζει αυτούς τους δύο πόλους, στρέφονται όλες οι άλλες οι αρετές. Ώστε ημάς αυτούς εν ημίν καυχάστε εν τες εκκλησίες του Θεού υπέρ της υπομονής ημών και πίστεως εν πάση της διωγμής ημών και τες θλίψες ειν εσ ανέχεστε. Ώστε είναι σε τέτοιο βαθμό η πίστη σας και η αγάπη σας, ώστε να καυχόμεθα εμείς στις λοιπές εκκλησίες. Δεν καθορίζει που στις λοιπές εκκλησίες, τους το είπε αυτό και στην πρώτη επιστολή. Και τούτο για την υπομονή που έχετε και την πίστη στους διωγμούς και τις θλίψεις. Συνεπώς, όταν στέλνει τη δευτέρα του επιστολή, οι διωγμοί και οι θλίψεις συνεχίζονται. Αυτό έχει σημασία. Πόσο άραγε θα εκράτουν αυτοί οι διωγμοί στην εκκλησία της Θεσσαλονίκης? Καμιά 200 χρόνια, 250 χρόνια, κάπου εκεί. Κάτι παραπάνω από 250 χρόνια. Ναι, αγαπητοί. Ναι, έπρεπε να περάσουν κάποιοι αιώνες, να έρθει ο Μέγας Κωνσταντίνος.
ο Ρωμαίος αυτός αυτοκράτορα, Ρωμαίος αυτοκράτορα, να δεχτεί την πίστη του Χριστού και να αφήσει ελευθέρα την Εκκλησία του Χριστού. Αγαπητοί, ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι μεγάλος ευεργέτης της Εκκλησίας. Κι αν τους μεγάλους ευεργέτες τους βάζουμε σε μαρμάρινες πλάκες με χρυσά γράμματα και τους γράφουμε εις αιώνιων μνημόσυνων, διότι έδωσαν χρήματα και έγινε μια οικοδομή, διότι τι ευγνωμοσύνη οφείλει η Εκκλησία εις τον Μέγαν Κωνσταντίνων όταν έδωκε αυτό ώστε να γίνει όργανον της Θείας Προνοίας. Όχι βεβαίως εξιδίων του ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκκινήθη έτσι, αλλά απεδέχθη την πρόσκληση του Χριστού. Πώς την απεδέχθη, ακούσατε. Το θέμα είναι επίκαιρο, γιατί τα βάλουν εναντίον του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ούτε μεγάλον τον λέγουν, ούτε άγιον τον λέγουν. Λέγω τούτο. Όταν ο Απόστολος Παύλος επήγαινε προς την Δαμασκό να συλλάβει τους χριστιανούς της πόλεως, στο δρόμο έγινε το γνωστό συνάντημά του με τον Χριστό. Αργότερα, όταν θα απολογείται εις τον Φίστον και τον βασιλέα Αγρίπα, θα πει: «Βασιλεύ Αγρίπα, ούκ γενόμι να πειθείς τη ουρανίο οπτασία». Βασιλεύ Αγρίπα, δεν υπήθησα, δεν στάθηκα πειθείς σε εκείνο που μου παρουσιάστηκε στο δρόμο, δηλαδή στην παρουσία του Χριστού. Μπορούσες, Άγιε Παύλε, να πειθήσεις εις την πρόσκληση αυτή? Γιατί εκεί ο Χριστός του είπε, όταν του λέγει τι με διώκεις, ποιος είσαι Κύριε, του λέγει, εγώ ο Ιησούς, ον συ διώκεις. Αλλά πάρε θάρρος, εσύ θα σταθείς σκεύος εκλεκτό για μένα και θα σε στείλω σε έθνη μακρά να μαρτυρήσεις το όνομά μου. Ο Απόστολος Παύλος μπορούσε να αρνηθεί, αναμφισβήτητα. Μπορούσε να αρνηθεί και να πει όχι, δεν σε αναγνωρίζω. Μπορεί να εμφανίστηκες έτσι. Δεν είπαν παρακαλώ οι άρχοντες του λαού, ότι βλέποντας τα θαύματα του Χριστού, ότι ο Χριστός εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Θα μπορούσε να πει ο Παύλος όχι, όχι, δεν σε αναγνωρίζω, εγώ τον Γιαχβέ αναγνωρίζω. Άλλο τώρα βέβαια ότι του μιλούσε ο Γιαχβέ, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, ο Κύριος, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, που ελάλησε εις τους προφήτας και εις το Σινά, ο Ιησούς Χριστός που κατοπινά ενυνθρώπισε, που μίλησε στην βάτο του Μωυσέως και όπου αλλού μίλησε. Αυτός είναι που μιλεί τώρα και τον αναγνωρίζει κατοπινά ο Παύλος. Λοιπόν, ο Παύλος μπορούσε να αρνηθεί, αλλά δεν αρνείται. Και το όραμα του Αγίου Κωνσταντίνου ήταν ένα όραμα μπροστά στο οποίο μπορούσε ο ίδιος να απειθήσει και να πει δεν το αναγνωρίζω. Δεν το αναγνωρίζω. Πάρετε άρχοντες και βασιλείς και επάρχους και σπουδαίους που μπροστά τους είδαν θαύματα από τους Αγίους και τους μάρτυρες, παρά τα αυτά έμειναν στην απιστία τους. Μπορούσε λοιπόν και ο Μέγας Κωνσταντίνος να σκληρινθεί και να μην ανταποκριθεί εις την Θεία Κλίση. Ανταπεκρίθη στη Θεία Κλίση. Εκείνο επενός του και γίνεται όργανον του Χριστού και αφήνει την Εκκλησία ελευθέρα. Μεγάλο παιδί της Εκκλησίας ο Μέγας Κωνσταντίνος και Άγιος Τρανός. Μην ακούτε παραμύθια ότι έξω λέγουν και γράφουν οι αντίθεοι και οι διώκτες της Εκκλησίας και οι εχθροί της Εκκλησίας. Του οφείλει χάριτας η Εκκλησία. Φυσικά της χάριτας οφείλει στον Θεόν η Εκκλησία, αλλά τα πρόσωπα αυτά όπως και οι Άγιοι όλοι έγιναν
όργανα της Θείας Χάριτος. Έτσι λοιπόν, πότε θα ερωτούσε ο Απόστολος Παύλος τους Θεσσαλονικείς, πότε θα τελειώσουν οι διωγμοί σας, πολλή υπομονή να έχετε, σε καμιά 250-300 χρόνια θα τελειώσουν οι διωγμοί σας. Μην ξεχνάτε, το 52 είναι που γράφει την επιστολή. Μην το ξεχνάτε. Και πότε έχουμε το διάταγμα του Μεδιολάνου κλπ. Κλπ. Αρχές 4ου αιώνα. Και λέγει εδώ στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. Έχετε την υπομονή και την πίστη στους διωγμούς και τις θλίψεις. Προσέξτε. Ένδειγμα της δικαίας κρίσεως του Θεού εις το καταξιωθήνε ημάς της βασιλείας του Θεού υπέρ εις και πάσχεται. Υπέρ δίκαιον παρ Θεό ανταποδούνε της θλίβουσιν ημάς θλίψιν και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν με θυμών εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού απ' ουρανού μεταγγέλων δυνάμεως αυτού εν πυριφλογός διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσει Θεών και της μη υπακούσει το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δείγμα απόδειξης, ένδειγμα απόδειξης των όσων πάσχεται, απόδειξη λοιπόν της δικαίας κρίσεως του Θεού είναι ότι για σας υπάρχει ο καρπός της βασιλείας. Εις το καταξιωθείτε ημάς της βασιλείας του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Υπερής, υπέρ της οποίας και πάσχεται. Εδώ είναι ένα παράξενο σχήμα που ίσως η εποχή μας δεν το καταλαβαίνει. Άλλες εποχές το κατανοούσαν αυτό. Η εποχή μας δεν το καταλαβαίνει. Όπως ξέρετε, δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε αυτό, αν έπρεπε να πάμε σε ένα σοσιαλιστικό κράτος, σε ένα κομμουνιστικό κράτος, που να είναι εκεί τώρα η δεύτερη τρίτη γενεά, προσέξτε, και να πρέπει να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο και να πούμε μια παραβολή του Χριστού, ότι κάποιος βασιλεύς έκανε τραπέζι για τους γάμους του παιδιού του κτλ. Θα πει ο άνθρωπος που του το λέμε αυτό, τι θα πει αυτό? Θα πει κάποιος βασιλιάς έκανε τραπέζι, τον παραξενεύει. Σας το είπα αυτό σαν ένα μικρό δείγμα ότι είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κατανοηθούν σε κάποια εποχή. Για να κατανοήσουμε κάτι πρέπει να πάμε στην εποχή του. Και αυτό μεν ούτως έτσι. Αλλά αυτό που σας λέγω, ότι δια να κερδιθεί η βασιλεία του Θεού πρέπει κανείς να υποστεί θλίψεις και διωγμούς, αυτό η εποχή μας δεν το καταλαβαίνει, επειδή ακριβώς είναι, πόσες φορές το έχουμε πει, αντισταυρική. Είναι αντισταυρική. Δηλαδή το Ευαγγέλιο, η εποχή μας το δέχεται με την έννοια ότι βγάζει το σταυρό. Βγάζει το σταυρό. Βγάζει και κάτι άλλο. Βγάζει και τη δικαιοσύνη του Θεού. Για την οποία εδώ ο Απόστολος Παύλος θα μιλήσει σκανδαλωδώς. Πόσο θα ήθελα να είχα μερικούς τέτοιους, δεν είσαστε εσείς, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούσουν για τη δικαιοσύνη του Θεού παρά μόνο για την αγάπη. Και σου λέγει, μα τι μου λες η δικαιοσύνη του Θεού, τι μπορεί ο Θεός? Μα ο Θεός είναι η αγάπη. Υπάρχουν δε θεολόγοι οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο, προσπαθούν να λιάνουν, να γλυκάνουν όσα σημεία της Αγίας Γραφής υπάρχουν περί δικαιοσύνης του Θεού, ότι ξέρετε δεν εννοεί αυτό αλλά εννοεί εκείνο, και η δικαιοσύνη του Θεού έτσι εκλαμβάνεται και η τιμωρία δεν είναι ακριβώς έτσι αλλά είναι αλλιώς και ούτω καθεξής. Και αυτά και διδάσκονται, παρακαλώ, και σε πανεπιστημιακές έδρες. Σημειώσατε το? Δηλαδή εκείνο που δεν καταλαβαίνει η εποχή μας είναι η δικαιοσύνη του Θεού, η κόλαση, τιμωρία, η κόλαση. Δεν το καταλαβαίνει αυτό η εποχή μας. Καλά, κακός είναι ο Θεός. Μα η δικαιοσύνη είναι θέμα κακότητας?
Βλέπετε, σε μια εποχή που μιλάμε για καταπίεση, μιλάμε για ελευθερία, μιλάμε, δεν μπορούμε να τα πιάσουν αυτά. Και το άλλο σας είπα, το σταυρικό Ευαγγέλιο. Δηλαδή δεν μπορούμε να πιάσουμε, να κατανοήσουμε σήμερα ότι για να μπει στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να περάσει από το καμίνι των θλίψεων και των διωγμών. Νομίζουμε λοιπόν ότι το Ευαγγέλιο είναι ένα χρυσό βιβλίο που άμα ακολουθήσουμε τις συμβουλές του, με χρυσές συμβουλές μόνο, και τις ακούσουμε, μια ηθικολογία, κερδίζουμε τη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Πλανόμεθα, πλάνιν, ικτράν, ας το καταλάβουμε. Σας θυμίζω μόνο εκείνο το του Αποστόλου Παύλου που το είπε στα Λύστρα και που δεν το είπε θεωρητικά σε κάποιο κήρυγμα, όπως εγώ ο καλός σου είμαι θρονιασμένος σε μία καρέκλα και σας κάνω αλίμονό μου, ανάλυση του Λόγου του Θεού. Αν υποστώ διωγμό και λιθοβολισμό όπως ο Αποστόλος Παύλος, δεν ξέρω τότε τι θα σας έλεγα. Αλίμονό μου. Λέει λοιπόν εκεί ο Απόστολος Παύλος, αφού τον λιθοβόλησαν και τον πέταξαν έξω από την πόλη σαν το ψόφιο σκυλί και τον θεώρησαν πεθαμένο και τον βρήκαν, τον πήγαν να τον πάρουν οι πιστοί για να τον θάψουν και τον βρήκαν ζωντανό. Τι ταλαιπωρία, τι κακουχία. Και τους λέγει, παρηγορούσε εκείνος τους πιστούς, δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία των Ουρανών. Με πολλές θλίψεις πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό αποτελεί, θα λέγαμε, την λιδία λίθων γνησιότητος της Ευαγγελικής Διδασκαλίας. Αδελφοί μου, ας το καταλάβω. Ας το καταλάβω. Οπότε λέγει εδώ θαυμάσια, θα το ξαναδιαβάσω, ένδειγμα απόδειξης της δικαίας κρίσεως του Θεού, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος, εις το καταξιωθήν εϊμάς, στο να καταξιώσει εσάς, όχι αξιώσει, κατά αξιώσει, της Βασιλείας του Θεού, της Βασιλείας του Θεού, υπέρ της οποίας Βασιλείας του Θεού και πάσχεται. Ακούτε το ρήμα, και πάσχεται από το Πάσχο. Όπως ακριβώς θα συμβεί το αντίθετο εις εκείνους οι οποίοι διώκουν, γιατί ο Θεός είναι δίκαιος. Αγαπητοί, η Βασιλεία του Θεού, επειδή υπάρχει το κακό εις τον κόσμο, δεν θα ήθελε ο Χριστός να τα δείχνει τα πράγματα έτσι. Αλλά βλέπετε, ο ίδιος ο Κύριος εν ανθρωπής σας ήλθε να μας παραλάβει. Μπορείτε να το συλλάβετε αυτό χωρίς τον Σταυρόν? Γιατί όχι? Γιατί όχι? Αλλά το κακό οργανωμένο επετέθη κατά του Χριστού και τον εσταύρωσε. Το κακό οργανωμένο, όπως είναι το κακό οργανωμένο σε όλες τις εποχές. Και ο Χριστός, δόξα τη μακροθυμία σου, λέμε σε κάθε Ευαγγέλιο τη Μεγάλη Πέμπτη, δόξα Κύριε τη μακροθυμία σου, άφησε να τον σταυρώσουν και χρησιμοποίησε ακριβώς αυτό το στοιχείο για να σώσει τους ανθρώπους. Το στοιχείο της επιτυχίας των εχθρών έγινε και αποτυχίας του Χριστού. Ακριβώς αυτό έγινε το στοιχείο της σωτηρίας των ανθρώπων. Από τότε, επειδή το κακό δεν ήρθε, δεν σηκώθηκε, δεν πάρθηκε από τον κόσμο και μένει, επειδή δεν ήρθε ο διάβολος, γι' αυτό το λόγο οι πιστοί θα πρέπει να σταυρώνονται, όπως εσταυρώθηκε και ο Χριστός. Αυτός είναι ο λόγος, αγαπητοί μου. Αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό το λόγο το ξαναλέω άλλη μία φορά. Λοιπόν, υπερδίκαιον παρά Θεό ανταποδούνε της θλίβους ημάς θλίψην, εάν βεβαίως είναι δίκαιον μπροστά στα μάτια του Θεού να ανταποδώσει θλίψη σε εκείνους που σας θλίβουν. Εσείς μεν θα κερδίσετε τη Βασιλεία του Θεού, αυτοί δε οι οποίοι σας θλίβουν. Το θλίβο θα πει ζουλό, ζουλό. Αυτό θα πει θλίβο, ζουλό. Πιέζω, καταπιέζω, καταπίεση. Τώρα αυτή η πίεση
σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι, μέχρι να σου βγάλει τα ζουμιά σου, άλλη ιστορία. Να σου βγάλει το αίμα σου δηλαδή, άλλη ιστορία. Αυτό θα πει θλίβο, το είμαι θλίβο, ζουλό. Αλλά εάν βεβαίως τα πράγματα είναι έτσι, είναι δίκαιο στα μάτια του Θεού και εκείνους οι οποίοι σας στενοχωρούν, και να ανταποδώσει και σε αυτούς την θλίψη, δηλαδή να τους τιμωρήσει. Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε λιγάκι, διότι εδώ έχει μία περίληψη εσχατολογική, χρησιμοτάτη, σπουδαιοτάτη, μέσα σε ελάχιστες γραμμές δείχνει όλο το περιεχόμενο, το τι θα γίνουν οι πιστοί και τι θα γίνουν οι αμαρτωλοί. Κυρίως τι θα γίνουν οι αμαρτωλοί. Στην πρώτη επιστολή του μας είχε πει τι θα γίνουν οι δίκαιοι όταν θα έρθει ο Χριστός. Δεν ενδιαφέρθηκε τους αμαρτωλούς. Αποτείνεται στους πιστούς της Θεσσαλονίκης. Τώρα εδώ, για να τους παρηγορήσει και τους βοηθήσει να είναι σταθεροί στην πίστη τους και στην υπομονή τους, λέγει ποιο θα είναι το τέλος των διωκτών. Ακούσατε. Και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν με θυμών. Αυτούς μεν τους διώκτα σας, αυτούς, σ' αυτούς θα ανταποδώσει θλίψιν. Σε εσάς όμως άνεσιν. Και το θέμα άνεσης θα λέγαμε είναι τα αρνητικά αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Γιατί δεν είναι μόνο άνεση η Βασιλεία του Θεού, έχει και τα θετικά της αγαθά. Είναι η Θεία Δόξα και λοιπά. Και εκείνο το μεθυμόν μαζί σας το βάζει διακριτικότατα και λεπτότατα. Θα ξαναδιαβάσω τη φράση. Και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν μεθυμόν μαζί με μας εν τη αποκαλύψη του Κυρίου και λοιπά. Ότι θα δώσει και σε μας ο Θεός την άνεση μαζί με σας, ή σε σας μαζί με μας. Τι σημαίνει αυτό? Μην νομίσετε ο Θεσσαλονικής ότι μόνο εσείς διώκεστε και εγώ ο διδασκαλός σας και ο ποιμένας σας δεν διώκομαι, και εγώ διώκομαι και είσαστε και εσείς μάρτυρες ότι εγώ διώκομαι. Θυμηθείτε ως να τους λέγει την πρόσφατή μου ιστορία στην πόλη σας, τι φασαρία έγινε, τι ξεσήκωσαν οι Ιουδαίοι εναντίον μου, και πως έφυγα λάθρα από την πόλη σας και πήγα στη Βέρεια και εκεί με κυνήγησαν οι συμπατριώτες μου και κατέβηκα στον Θερμαϊκόν, πήρα το πλοίο και ήρθα στον Πειραιά και τώρα βρίσκομαι στην Κόρινθο. Αθήνα Κόρινθος. Λοιπόν, και εγώ διωγμός έχω. Συνεπώς και σε μας μαζί με εσάς θα δώσει ο Χριστός την άνεση. Είναι δε παρήγορο όταν, και πολύ σπουδαίο, όταν ο ποιμήν ξέρει ότι θα είναι με το ποιμνιό του μαζί και το ποιμνιό του μαζί με τον ποιμένο του στη Βασιλεία του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα. Ο Χριστός είπε στους μαθητάς του, θα έρθω να σας πάρω, ελεύσε με, θα έρθω λέει και θα σας παραλάβω, παραλείψω με εμάς, θα σας παραλάβω, θα σας πάρω και όπου είμαι εγώ θα είστε και εσείς και θα βλέπετε τη δική μου τη δόξα, λέει ο Χριστός. Αυτό σε κάποιο μέτρο υπάρχει ανάμεσα στον κάθε ποιμένα με το ποιμνιό του. Πότε θα γίνουν αυτά? Εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού απ' ουρανού με τα αγγέλων δυνάμεως αυτού. Ώστε αυτά θα γίνουν όταν θα αποκαλυφθεί ο Κύριος Ιησούς. Τι θα πει θα αποκαλυφθεί? Τώρα δεν τον βλέπουμε τον Χριστό. Τότε όψωτε, όψετε, θα ειδεί πάσο φθαλμός που λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Κάθε μάτι, κάθε μάτι, και όψονται ίσον εξεκέντησαν που λέει το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, και θα ειδούν εκείνον τον οποίον εσταύρωσαν μέσα στους αιώνες, ελόγχησαν μέσα στους αιώνες όλοι διώκτε της Εκκλησίας. Προσέξτε, όλοι διώκτε της Εκκλησίας. Τι είπε ο Χριστός των Παύλων? Τι με διώκεις? Μπορούσε να πει, δεν διώκω Κύριε εσένα,
διώκω την Εκκλησία. Ναι, αλλά η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Συνεπώς, όσοι διώκουν την Εκκλησία των Χριστών διώκουν, όσοι λογχίζουν την Εκκλησία των Χριστών λογχίζουν, και όσοι σταυρώνουν την Εκκλησία, τους πιστούς των Χριστών σταυρώνουν. Είναι οι ανασταυρωτές της ιστορίας. Λοιπόν, όταν θα αποκαλυφθεί, θα δοθούν αυτά που σας λέγω ο Θεσσαλονικής. Ναι, όταν θα αποκαλυφθεί, πότε? Πρόκειται περί της Δευτέρας του Παρουσίας. Και λέει, εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού. Δεν λέγει του Κυρίου, αλλά λέγει του Κυρίου Ιησού. Διότι θα έρθει ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση, η οποία μένει πάντοτε αχώριστη από τη Θεία. Γι' αυτό λέει του Κυρίου, που σημαίνει η Θεία φύσης, και Ιησού, που σημαίνει η ανθρωπίνη φύσης. Αγαπητοί μου, πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι ο Χριστός είναι ως πνεύμα στον ουρανό? Αγαπητοί μου, πού είναι εκείνοι που λέγουν «μα θα έρθει ως άνθρωπος ο Χριστός»? Νέος άνθρωπος θα έρθει ο Χριστός. Όπως ανελήφθη στον ουρανό, ον τρόπον λέγουν οι άγγελοι στους μαθητάς, εθεάσαστε, με τον τρόπο που τον είδατε να αναλαμβάνετε, με τον ίδιο τρόπο θα τον δείτε να ξανάρχεται. Ποιος είναι ο τρόπος? Πρώτα η θεανθρωπίνη του φύσης, και ύστερα άνοδος κάθοδος. Επινεφέλης έφυγε, επινεφέλης θα έλθει. Με αυτόν τον τρόπο, αγαπητοί μου, θα το δούμε, όπως είναι ο Χριστός, ο δεδοξασμένος Κύριος. Το συλλαμβάνομαι αυτό? Είναι σπουδαίο. Θα τον δει δε κάθε μάτι, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι εκείνους που θα ζουν τότε, δίκαιος και αμαρτωλός. Θα τον δουν όλοι τον Χριστόν κριτήν. Εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού απ' ουρανού. Ο Χριστός δεν έρχεται εδώ από τη γη, από τον ουρανό. Θα σας πούν, είπε ο Χριστός, εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, στην έρημο είναι ο Χριστός, στα ταμεία, δηλαδή σε κάποιο σπίτι μέσα είναι κάπως κρυφά ο Χριστός. Μη πιστέψετε. Ο Χριστός δεν έρχεται παρά όπως λέγει η αστραπή που φωτίζει, λόγια του Χριστού είναι αυτά, από τη μια μεριά του ορίζοντος ως την άλλη άκρη του ορίζοντος των ουρανών τον φωτίζει. Έτσι λέει θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Θα πει έτσι θα είναι, όπως την αστραπή τη βλέπουν όλοι επάνω στη γη, φυσικά την οπτική μας γη τώρα, εννοώ την οπτική γη, καταλαβαίνετε το παράδειγμα, δεν μπαίνω στην επιστήμη του πράγματος. Έτσι ακριβώς σημαίνει θα είναι ορατός ο Χριστός από όλους τους ανθρώπους. Ορατός. Και θα είναι ορατός, αλλά και θα έρθει από τον ουρανό. Πού είναι εκείνοι που λέγουν Μεσσίας από εδώ, Μεσσίας από εκεί? Σας το είπα μια περασμένη φορά, δεν πειράζει όμως, ας σας το ξαναπώ. Ετοιμάζεται να γίνει ένα συνέδριο αυτές τις μέρες στην Αθήνα από κάποιον Κορεάτη, Μουν, έτσι λέγεται, από παντού τον έχουν διώξει αυτόν. Τώρα έρχεται στην Ελλάδα, γιατί εδώ βρίσκει στην Κέρκυρα με ένα πλοίο, και όπως και ο Μω, άλλος ο Μουν, άλλος ο Μω, ο Μω, Μωυσής, είναι συγκεκριμένο της λέξης Μωυσής, που είναι ο πάτρονας των παιδιών του Θεού. Τα παιδιά του Θεού που και στην πλατεία της πόλεως τους έχετε δει εκεί να παίζουν τις κιθάρες και τα λοιπά. Αγαπητοί, προσέξτε, αυτοί κηρύσουν Μεσσία τον εαυτό τους, ιδίως ο Μουν κηρύσει τον εαυτό του Μεσσία. Ναι, ότι ο Χριστός λέγει απέτυχε, και αυτός τώρα είναι ο σωστός Μεσσίας. Αλίμονο σε εκείνους που ακολουθούν. Ο Χριστός είπε, όταν θα δείτε πολλούς ψευδοχρίστους να έρχονται, είναι ένα σημάδι ότι πλησιάζει το τέλος. Ξέρετε ότι σε δύο περιόδους της ιστορίας έχουμε
παρουσία πολλών ψευδοκρίστων. Να σας το πω και αυτό να το ξέρετε. Η μία περίπτωση, η μία περίοδος που έτσι υπερβολικής παρουσίας ψευδοκρίστων, ξέρετε ποια είναι? Μετά την Ανάσταση του Χριστού. Πάρα πολλοί ψευδόχριστοι εμφανίστηκαν. Πάρα πολλοί. Προσπάθησαν να σφετεριστούν των τίτλων του Μεσσίου και είτε ήσαν Ιουδαίζοντες είτε μη. Είτε ανακάτευαν Ιουδαϊσμό είτε όχι. Όλοι αυτοί εκείρησαν τον εαυτόν τους ως Μεσσίαν. Θυμηθείτε δε, μέσα στα αυτό το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων αναφέρονται δύο ψευδομεσσίες που γίνεται λόγος για αυτούς που διελήθησαν, μάλιστα όταν πιάσαν και τους Αποστόλους και είπε εκεί ο θαυμάσιος κοινός ο νομοδιδάσκαλος, τι τους ταλαιπωρείτε τους ανθρώπους, εάν είναι το έργο τους από το Θεό, προσέξτε, μην βρεθείτε Χριστομάχοι, Θεομάχοι. Εάν είναι από ανθρώπους, όπως έτυχε να είναι με αυτούς που τελευταία που παρουσιάστηκαν, θα διαλυθεί το έργο τους, όπως διαλύθηκε και των ψευδοχρήστων το έργο. Γιατί άραγε έχουμε αυτές τις δύο περιόδους? Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι τύπος της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, καταστροφής του κόσμου και παρουσίας του Χριστού. Ο Χριστός έρχεται στην ιστορία με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ αόρατος. Στο τέλος του κόσμου, της ιστορίας, θα έρθει ορατά. Όπως λοιπόν σε αυτή την παρουσία του Χριστού, την αόρατη, που τύπος είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, ο ίδιος ο Χριστός το είπε αυτό. Μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και από εκεί κάνει ένα άλμα και φτάνει στο τέλος του κόσμου και λέει ότι ο ίδιος θα σβήσει το φεγγάρι το ίδιο, οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό κλπ. Όπως λοιπόν στο αντίτυπο έχουμε το αντίτυπο και το πρότυπο, έτσι στο αντίτυπο έχουμε ψευδοχρίστους και στο πρωτότυπο θα έχουμε πάλι ψευδοχρίστους. Και φοβάμαι πάρα πολύ ότι έχουμε στην εποχή μας υπερβολική παρουσία ψευδοχρίστων σε όλη την Ιφίλιο. Μήπως είναι κανένα ενδεικτικό σημάδι αυτό? Αυτά τα λέγει, όπως σας είπα, ο Κύριος. Και να προσέχουμε πολύ, μας είπε. Λοιπόν, απ' ουρανού θα έρθει ο Κύριος. Απ' ουρανού. Με τ' αγγέλων δυνάμεως αυτού θα έρθει, με τους αγγέλους του που θα είναι τα όργανα της δυνάμεώς του και της ισχύος του. Δεν είπε ο Κύριος ότι οι άγγελοι θα μαζέψουν όλους από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, λέει τους πιστούς, τους οποίους, οι οποίοι θα αναλυθούν στον ουρανό, οι άλλοι θα μείνουν στη γη. Οι άγγελοι λοιπόν είναι τα όργανα της ισχύος του. Εν πυρή φλογός διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσει Θεών. Θα έρθει εν πυρή φλογός. Δεν σας το αναλύω γιατί θα κάνω, δεν σας το μεταφράζω γιατί θα κάνω μια ανάλυση. Είναι λίγο δύσκολη η μετάφραση. Διδόντος εκδίκησιν, για να δώσει την εκδίκηση σε εκείνους που δεν τον γνωρίζουν, αλλά και σε εκείνους που δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ποιοι είναι εκείνοι καταρχάς οι μη ειδώτες των Θεών? Είναι ειδωλολάτρε, αλλά οι μη ειδώτες θεληματικά. Και ποιοι είναι αυτοί που δεν υπακούν στο Ευαγγέλιο? Οι Ιουδαίοι. Έχουμε λοιπόν αυτούς δύο, τις δύο κατηγορίες αρνητών. Αυτό το εμπειρή φλογός, αγαπητοί μου, έχει πολλές σημασίες. Έχει πάρα πολλές σημασίες. Εγώ θα σας το πάρω, θα πάρω ένα-δύο. Πρώτον, εν πυρή φλογός θα πει, είναι σαν ασύντακτο βέβαια βασικά, θα πει έρχεται ο Χριστός Κριτής ως πυρ.
Βεβαίως στο όραμα του Δανιήλ, στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του, βρίσκουμε το εξής, ότι ήλκε, λέγει, πύρινος ποταμός από τον θρόνο του. Το ίδιο βρίσκουμε και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πύρινος ποταμός. Ποιος είναι αυτός ο πύρινος ποταμός? Εδώ θέλει να δείξει, αγαπητοί, την οργή, τη δικαία οργή και κρίση του Χριστού επάνω στους ασεβείς. Δεύτερον, θέλει να δείξει η παρουσία του πυρός ότι έχουμε την παρουσία του Θεού. Γιατί ο Θεός πυρ καταναλίσκων. Δεν λέει πυρ δροσίζων, αλλά λέει πυρ καταναλίσκων. Καταναλώνω θα πει καίω ολότελα. Αν βάλω ένα χαρτί στη φωτιά, το κατανάλωσε η φωτιά. Το έφαγε δηλαδή. Σημαίνει ο Θεός καταναλώνει ως πυρ τους υπεναντίους. Αλλά και κάτι ακόμη. Όταν λέει εν πυρή φλογός, όπως ερμηνεύει εμπροκειμένο, α, σημειώσατε στην πρώτη περίπτωση, μας το λέγει ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 25 κεφάλαιο, στο στίχο 41, λέει το εξής: πηγαίνετε από εδώ, φύγετε από εδώ, εσείς που σταθήκατε αμαρτωλοί, αποστάτε εις το πυρ το αιώνιον. Όταν λέγει πυρ αιώνιον, αυτό είναι. Αλλά και κάτι ακόμα. Όταν λέγει εν πυρή φλογός, θέλει να πει και τούτο. Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τον 40 ψαλμό στίχο 28, το στίχο «Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός». Φλόγα πυρός. Να σας το μεταφράσω. Η φωνή του Κυρίου που διακόπτει τη φλόγα του πυρός. Διακόπτω. Το διακόπτω δεν θα πει σταματώ, αλλά θα πει κόβω στη μέση. Διακόπτω. Κόβω στη μέση. Και σημαίνει κατά τον Μέγα Βασίλειο, έτσι ερμηνεύει, και σημαίνει ο Θεός είναι πυρ που φωτίζει και καίει. Είναι το καυστικόν και το φωτιστικόν της ακτής του θείας δόξης. Όταν λέγει λοιπόν ότι φωνή Κυρίου, δηλαδή είπεν ο Θεός, φωνή Κυρίου είπεν, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα της κρίσεως, τότε θα πει ο Κύριος. Τι θα πει? Θα πει εκείνο που θα διακόψει αυτή την άκτιστη θεία του δόξα σε δυο ιδιότητες. Θα χωρίσει, όπως τα λέγαμε, το νερό αποτελείται από δύο αέρια, το υδρογόνο και το οξυγόνο. Αν κάποιες συνθήκες δημιουργήσω, παράγω δύο αέρια. Έτσι και εδώ, αυτήν την άκτιστη ενέργεια του Θεού που είναι φως και πυρ, χωρίζει και το μεν φως μένει στους δικαίους ως θεία δόξα και θεία μακαριώτης, το δε πυρ χωρίς το φως. Συνεπώς ένα πυρ που καίει χωρίς να καταναλώνει και χωρίς να φωτίζει, κατευθύνεται προς τους αμαρτωλούς. Να σας το πω σε μια δική μας, θα λέγαμε, επάνω στη γη μας, στον καιρό μας, στην εποχή μας, αυτό το πράγμα. Οι δαίμονες είπαν στον Χριστό, μη μας στείλεις στην κόλαση. Ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Αγαπητοί μου, όταν οι δαίμονες εμφανιστούν σε έναν άνθρωπο και τον ταλαιπωρούν και ο άνθρωπος αυτός οδηγηθεί στη χάρη ενός Αγίου, ας πούμε στον Άγιο Νεκτάριο, ας πούμε στον Άγιο Γεράσιμο, ας πούμε στον Άγιο Διονύσιο ή στον Άγιο Σπυρίδωνα. Λέγω αυτούς τους Αγίους
που έχουμε έτσι συγκεκριμένες θεραπείες δαιμονιζομένων. Ξέρετε τι φωνάζουν οι δαίμονες διαστόματος δαιμονιζομένου? Με καίει, μας καίει, μας καίει, μας καίει. Τι τους καίει? Θα το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό. Με καίει, λέει, με καίει, με καίει. Τι καίει? Μάλιστα τους Αγίους αυτούς, σε μια έτσι θα λέγαμε λαϊκή έκφραση, ο διάβολος, ξέρετε, ξέρει και αρχαία, ξέρει και νεοελληνικά, ξέρει και το μονοτονικό, ξέρει και το ατονικό. Όλα τα ξέρει ο διάβολος. Ναι, τον λέει καψάλι τον Άγιο. Τον λέει καψάλι. Αυτός ο καψάλις, δηλαδή αυτός που με καίει. Είναι χαρακτηριστικό, αγαπητοί. Τι είναι αυτό λοιπόν που καίει τον διάβολο? Αυτό, η άκτιστη ενέργεια του Χριστού. Αν θέλετε, την έχει ο Άγιος την άκτιστη ενέργεια, που έχει τη δόξα του Χριστού. Ο Άγιος είναι δοξασμένος. Και από τον Άγιο φεύγει η άκτιστη ενέργεια, όχι ως φως, αλλά ως πυρ, και καίει τον διάβολο. Και φωνάζει ο διάβολος ότι καίεται. Σας το είπα για να πάρετε μια εικόνα από πράγματα που είναι της εποχής μας, τα ξέρουμε, τα έχουμε ακούσει. Κάποτε μάλιστα μπορεί να έχουμε σταθεί και αυτόπτε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Αυτό λοιπόν σημαίνει εν πυρή φλογός, διδόντος εκδίκηση, που δίδει ο Χριστός εκδίκηση της μη δόση Θεών σε εκείνους που δεν γνωρίζουν το Θεό. Αλλά αγαπητοί μου, έχει κάτι άλλο πιο κάτω πολύ σπουδαίο, που αναφέρεται πως κανείς αρνείται το Θεό. Τι είναι εκείνο που τον κάνει να αρνείται αυτό το στοιχείο της ελευθερίας?